Και πάμε να αισθανθούμε με τη Βαρβάκιο. Εκείνη κάτι ακαραχάλιο, γιατί είμαστε κυρίες και κύριοι μία ημέρα και πριν το 15 Αύγουστο, τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Πολλοί έχουν μείνει στην πόλη. Κάτι κινείται η αγορά, υπάρχει κόσμος. Ευλαμπία, είναι περιορισμένη η κίνηση στην αγορά, αφού πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν φύγει με τις άδειές τους να κάνουν τις διακοπές τους. Όμως οι έμποροι εδώ στην Βαρβάκιο μας λένε ότι έτσι ήταν και τις προηγούμενες χρόνιες η κίνηση. Δεν είναι δυσαρεστημένη. Αυτό που είδαμε εμείς από τους καταναλωτές είναι ότι κοιτάζουν, ψάχνουν πού θα βρουν τα οικονομικότερα προκειμένου να ψωνίσουν αυτά που θα φιλοξενήσουν στο τραπέζι του 15 Αύγουστου. Δεν είναι λίγοι μάλιστα εκείνοι οι οποίοι διστάζουν να αγοράσουν αμνοερήφια, επιλέγουν λοιπόν χοιρινό ή μοσχάρι, ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν λίγο πιο δίπλα στην ψαραγορά και επιλέγουν να πάρουν θαλασσινά και ψάρια για να μπορέσουν να τα έχουν στο τραπέζι του 15 Αύγουστου. Όπως λένε οι έμποροι εδώ στην περιοχή, στη Βαρβάκιο αγορά, το στοίχημα θα είναι από το φθινόπωρο. Εκεί θα φανεί και πώς θα κινηθεί η αγορά με βάση τις τιμές. Μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είναι για όλες τις τσέπες, για όλα τα πορτοφόλια οι τιμές. Μπορεί να βρει κάποιος στο κιλό από 5 ευρώ, 6 ευρώ, 7 το κιλό, μέχρι και 12 ευρώ το κιλό στα κρέατα τα οποία θα επιλέξει, Ευλαμπία. Σε ευχαριστούμε.